Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Με λένε Μιχάλη Αντόνογλου, από εδώ εκλεκτός φίλος κύριος Έκτορας Βαρδάκος. Μήπως να έρθετε πιο κοντά για το μικρόφωνο να γράφει καλύτερα. Όχι τόσο κοντά, ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε στην δυτική ηχοπουδά της Θεσσαλονίκης. Ηχοπουδά, τι είναι αυτό? Είναι αρχικά, είναι ακρονίμιο. Σημαίνει Ιδιωτική Πίστα Χρονομετρικών Δοκιμών Αντόνογλου. Είναι μια πολύ όμορφη πίστα που κάνει το κράτος για μένα πριν από κάποια χρόνια, όταν ξεκίνησα από το δίλατο. Ναι, είναι όλο δικό μου είναι. Απλά επειδή το κόστος υπερεύει κατά πάρα πολύ το αρχικό το στάδιο, η εκάστοτε κυβέρνηση το παραχωρεί και σε άλλα αυτοκίνητα για να τρέχουν εδώ πέρα. Και σε μένα έχουν αφήσει αυτή την μικρή λωριδίτσα. Απαράδεκτο. Εντάξει, δείχνω κατανόηση και τρέφω κάποια αλτρουιστικά αισθήματα για τους συμπολίτες μου να βοηθηθούν και αυτοί, διότι όντως τέσσερις πίστες μόνο για μένα και για το ορτού ήταν αρκετές. Δεν με πειράζει, βολεύω με αυτό. Είναι μια πολύ ωραία ευθεία που εκτείνεται. Έχουν κάνει δύο πορείες και μέχρι την Κατερίνη και μέχρι τη Βέρεια. Οπότε επιλέγω. Άμα θέλω να φάω μακαρόνια, πάω στην Κατερίνη, στα Γκούντις. Άμα θέλω να φάω κάποιο γλυκάκι, πηγαίνω στην Βέρεια. Είναι λίγο πιο κάτω, στα 80 χιλιόμετρα. Παράλληλα υπάρχουν διάφορα αυτοκινητάκια μπλε και άσπρα που κυκλοφορούν. Ναι, τα είδαμε πριν που ερχόμασταν, με κάτι μπλε λαμπάκια από πάνω. Ναι, για να τα βλέπουν από μακριά, έχουν μέσα σκούπες κάπου καθαρίζουν εδώ τον δρόμο. Γιατί ας πούμε αυτά τα πετραδάκια εδώ, άμα δείτε, μπορεί να είναι μικρό, αλλά όταν χτυπάει σε ένα λάσκο στα 220 PSI εδώ πέρα, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί να με χτυπήσει, να παρεμβληθεί στην συγκέντρωση που έχω. Μειώνει και τη ΜΟΑΓΕ φυσικά. Ναι, εννοείται. ΜΟΑΓΕ? 0,2 χιλιόμετρα την ώρα. ΜΟΑΓΕ είναι η μέση ωραία ταχύτητα που έχουμε όταν πετάμε στην πίστα εδώ πέρα. Πετάτε? Πετάμε στα χαμηλά. Καμιά φορά, κοιτάξτε, αυτό εδώ πέρα τα φτερά. Το τιμόνι έχει αυτά τα φτερά. Τα χρονομέτρα. Άμα πάρει ελαφρά κλίση προς τα πάνω, αέρας θα το σηκώσει ελαφρά και μπορεί να απογειωθεί. Απλά το μόνο πρόβλημα που είναι η γλάρη. Καμιά φορά και εκείνοι πετάνε χαμηλά και εμείς λίγο ανωδικά χτυπάνε πάνω στο κράνος, αφήνουν πούπουλα και μετά θέλει πιο πολύ καθάρισμα. Είναι δηλαδή και είναι τα γνωστά προβλήματα που είχατε με το κέρματος, με τη WWF μετά, τις μηνύσεις κτλ. Καταλαβαίνω. Άντε να εξηγήσεις τώρα ότι το παλιό πουλί μπήκε στην πορεία μου. Εγώ δηλαδή έκανα κανονικά την προπόνηση με εδώ πέρα και ήρθε και με χτύπησε. Λοιπόν, μας έχει κάνει μια πολύ ωραία ημέρα σήμερα. Παρόλο που είναι χειμώνας, έχει ελαφρά συνεφάκια. Εκτός ως κινείται λίγο πιο γρήγορα από εμάς τα οχήματα αυτά εδώ πέρα, τα αυτοκίνητα. Να. Αλλά δεν είναι κάτι που μας επηρεάζει. Λοιπόν, θα πάμε για ένα ρεβανί ή ραβανί όπως το λένε ορισμένοι. Να το φάμε και μετά με άλλο ένα χρονομετράκι 80 χιλιόμετρα θα γυρίσουμε προς τα πίσω. Θα τα πούμε στη Βέρεια σε 1 ώρα και 5 λεπτά. Για ρεβανί, γιατί πεινάω, παιδιά, και δεν αντεχάω. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Και πεινάω επίσης. Μόνο πεινάτε σήμερα? Ναι, θα πάμε δυνατό τεμπάκι. Το τεμπάκι θα πάνε με την ανηφόρα. Είναι 0,5% ανηφόρα το τέλος για τα τελευταία 15 χιλιόμετρα. Και θα την ανέβουμε με ορθοπέταλο και με αυταπάρνηση να φτάσουμε στην κορφή της Βέρειας. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να κάνετε και ένα αφιέρωμα, παρακαλώ, το όνομά σας. Από τον Αντένα είμαι, δεν παίζει ρόλο. Μάλιστα. Δίσκος, ή καλύτερα το ταψί που φοράει το ποδήλατο εδώ πέρα. Η ρόδα, η τρίτη στη μέση. Η τρίτη ρόδα, μπορείτε να την πείτε και έτσι. Έχει 56 δοντάκια. Βοηθάει στο να μασάς πιο καλά με τα εξτρά δοντάκια το δρόμο. Συνήθως η δίσκη είναι 50, 52, 53. Αυτό είναι λιγάκι πιο ενισχυμένο. Είναι δηλαδή, πώς λέμε, μια πίτσα με έξτρα ζαμπό και μπέικον, με έξτρα απ' όλα. Κάπως έτσι και αυτό με έξτρα δοντάκια, στο πούμε έτσι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.